Γεια σας φίλοι μου, έχω ένα κομμάτι ντουσιέ, είναι ένα πολύ όμορφο ξύλο, θα βάλω κάποιες πληροφορίες από Wikipedia από κάτω, μπορείτε να το διαβάσετε. Μόνο θέλω να βγάλω μια πιατέλα από αυτό ή κάτι σε μπολ με μια καινούργια τεχνική που θα χρησιμοποιήσουμε και το ρούτερ για σκάλισμα. Πάμε να το δούμε πώς ξεκινάμε. Στη συνέχεια θα επιδώσουμε το πλατό πάνω στο ξύλο μας. Για να κεντράρουμε εύκολα το πλατό, οι γραμμές πρέπει να πέφτουν στις βίτες. Θα ξεκινήσουμε το γυαλοχαρτάρισμα με τα στεγνά γυαλόχαρτα 120, 220, 320 και 600 και μετά θα πάμε στα υγρά. Θα συνεχίσουμε με τα υγρά γυαλόχαρτα, με τις κρέμες δηλαδή, Yorkshire Grit. Ο κατασκευαστής τη δίνει γύρω στο 1000. Θα πάμε στο 3000 γυαλόχαρτο με πόσιμο φυτικό έλαιο και θα πάμε μετά, θα τελειώσουμε με μια κεραλιφή που έχω φτιάξει εγώ και θα το αφήσουμε εκεί. Το μέσα μπολ μου θα είναι κάπου εδώ. Θα αφήσω έναν πόντο απ' έξω και έναν πόντο από μέσα. Αυτό εδώ και το υπόλοιπο θα το κάνουμε μέσα ένα σχέδιο. Δεν θα αφαιρέσω τώρα το κέντρο του μπολ γιατί με βοηθάει στο να πατάει ωραία το ρούτερ. Αφού κάναμε με το router το σχέδιο που θέλουμε να δώσουμε στο μπολ μας, θα περάσω και στις γραμμές γύρω-γύρω αλλά και σε αυτές που έχω κάνει με το router ένα μαύρο ακριλικό χρώμα. Δεν μας ενδιαφέρει να βάφετε και το υπόλοιπο ξύλο, αρκεί μέσα στις χαρακές μας να είναι καθαρό μαύρο όλο. Αυτό είναι, είμαστε έτοιμοι, ελέγχουμε αν όλες οι χαρακές μας είναι καλά μαυρισμένες. Και μετά το αφήνουμε να στεγνώσει για καμία ώρα περίπου, ώσπου το ξαναβάζουμε στο τόρνο. Τώρα θα πάω να κάνω το μέσα του μπολ μου. Ωραία, έχω τελειώσει και το μέσα τώρα, είναι εντελώς λίγο και πάμε να το γυαλοχαρτάρουμε όλο μαζί. Θα ακολουθήσουμε τα ίδια βήματα, πρώτα με στεγνά, μετά με υγρά.
Yorkshire Grit. Τρεις χιλιάδες με λάδι. Αυτή λοιπόν είναι η πιατέλα τελειωμένη. Αν κάποιος το δοκιμάσει, θα ήθελα να δω την προσπάθειά του έτσι. Ίσως κάποιο άλλο pattern να αλλάξει εδώ πάνω, κάποιο άλλο σχέδιο, κάτι διαφορετικό. Αν έχετε κάποια ιδέα σε στυλ διόρθωσης ή κάτι που μπορώ να εξελίξω αυτή την τεχνική, θα ήθελα πολύ να τη διαβάσω από κάτω στα σχόλια. Εδώ λοιπόν τελειώνει το βίντεο, θα σας χαιρετήσω μέχρι την επόμενη φορά. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας, γιατί ό,τι και να κάνουμε πάνω στα εργαλεία μας είναι επικίνδυνο, και να βάζετε τη φαντασία σας να δουλέψει. Μέχρι τότε καλά να περνάτε. Γεια σας.